να δούμε τι συνέβη χθες στο πρώτο νεκροταφείο όταν όλοι μας είπαμε το τελευταίο αντίο στον Ντόλι Βοσκόπουλο. Πολλές οι παρουσίες αλλά και οι χειρές απουσίες. Σε λίγο θα μάθουμε ποιοι δεν πήγαν. Ποιοι δεν πήγαν. Πάμε να δούμε τι συνέβη χθες στο πρώτο νεκροταφείο και αμέσως μετά να θα μάθουμε για τις σημαντικές παρουσίες αλλά και για τις χειρές, οι χειρές απουσίες. Παρακαλώ. Ένα δάσκαλο ο οποίος έγραψε και επηρέασε όλους τους Έλληνες με τα τραγούδια του και φυσικά και εμένα για την καριέρα που ακολούθησα. Καλό παράδεισο τόλη μου, ανεπανάληπτε μοναδικέ στάρ της Ελλάδος. Βασιλιάς. Τελευταίος στάρ της Ελλάδος, ο φίλος μου χρόνια, ίνδαλμά μου. Με τα δικά του τραγούδια ξεκίνησα την καριέρα μου. Δεν μπορούσα να λείπω σήμερα από εδώ. Συνεργασία κάναμε μαζί, τρομερή συνεργασία, πήγαμε πολύ καλά. Με βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε και όλο τον κόσμο. Ένας ωραίος άνθρωπος, ωραίος συνεργάτης και βοήθησε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Δεν είναι ιδιοκτησία καμιανού. Είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάει η Ελλάδα, ούτε η μάνα του δεν θα μπορούσε να πει ότι ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν δουλέψει, χιλιάδες κόσμος μαζί του, χιλιάδες κόσμος τον αγαπάει, δεν μπορεί να μονοπολίσει κανείς τον Βοσκόπουλο. Όλοι έχουμε να πούμε μια κουβέντα, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Με ρωτάτε τώρα τι έχω εδώ. Εδώ είναι μια φωτογραφία πριν από 50-60 χρόνια του Βοσκόπουλου, η οποία είναι και ντυμένη απάνω σε γυαλί. Είμαι πραγματικά μεγάλη συνήθεια για αυτή την απώλεια και τα έζησε όλα στον υπερθετικό βαθμό.
ο κόσμος τον λάτρεψε, έζησε την αγάπη, έζησε την δόξα, έζησε τον πόλεμο, έτσι τον πολεμήσανε, τον κατηγορήσανε. Τα έζησε όλα στον απόλυτο βαθμό. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος φεύγει με μια γλυκιά γεύση, γλυκιά όσο μπορεί να γίνει όταν φεύγει κάποιος, γιατί τουλάχιστον είδε την οικογένειά του, είδε την κόρη του, είδε το κορίτσι του, είδε το μωράκι του, το είδε να μεγαλώνει και νιώθω τη χαρά του, γιατί έτσι ένιωθα και τελευταία φορά που συνεργαστήκαμε, με την χαρά και τη λαχτάρα που είχε όταν μιλούσε για τη Μαρία του και για την Άντζελα που εδώ ήταν. Αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν στη ζωή του καταλυτικοί για να κλείσει τα μάτια του με χαρά και με ευτυχία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα μένουν εδώ για μας, τα προβλήματα. Ο Θεός να πάει στη ψυχή του, καλό ταξίδι στη ψυχή του και θα το θυμόμαστε για πάντα. Ιούλιος μήνας του 1996, που για τον Αντένα έκαναν τη συνέντευξη με τον Τόλι δίπλα στην Άντζελα, που ανακοινώθηκε επίσημα ο γάμος τους, για να με κάνουν και κουμπάρο. Και είναι Ιούλιος μήνας, 25 χρόνια αργότερα, που πήρε την βαλίτσα του, μάνα μου, μανίτσα μου, και μας την κοπάνησε για άλλους παραδείσους. Ο Τόλης δεν ήταν απλά ο πρίγκιπας, ήταν ο βασιλιάς, ο στάρ του ελληνικού τραγουδιού. Και θα θυμηθώ ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίλης. Μάλιστα. Είδαμε και κάποιες από τις δηλώσεις. Βλέπουμε μεταξύ άλλων, θα πούμε αρχικά, ποιοι βλέπουμε εδώ πέρα την Υπουργό. Την κυρία Μενδώνη. Πήγε, να πούμε, εκπροσώπησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, η σύζυγός του. Η Μαρέβα Μητσοτάκη, ήταν εκεί. Η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία βέβαια έχει το πρόβλημα, έχει ναι, κάνει ναι, χειρουργείο. Έχει κάνει χειρουργείο στο πόδι και ήταν με μπαστούνι στην κηδεία. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Μετά την επέμβαση όμως πηγαίνει πολύ καλύτερα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπήρχαν κάποιες ηχηρές απουσίες. Εδώ βλέπουμε την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία πήγε εκπροσωπώντας την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξαναλέμε, έχει κάνει χειρουργείο στο πόδι της, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και γι' αυτό το λόγο και βρέθηκε, έστω και με τη βοήθεια του μπαστούνιου, βρέθηκε και μπόρεσε και τα κατάφερε να πάει στην κηδεία του Τόλι Βοσκόπουλου. Πάμε να δούμε ποιοι δεν πήγαν. Και τα πρόσωπα που δεν πήγαν, πραγματικά προκάλεσαν έντονο σχολιασμό. Θα ξεκινήσουμε από τις πρώην γυναίκες του Τόλι Βοσκόπουλου που δεν πήγαν. Και θα ξεκινήσουμε με τη Μαρινέλα. Η οποία Μαρινέλα δεν πήγε στην κηδεία. Δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε. Για πες μας. Δεν πήγε. Ήταν από τα άτομα τα οποία όλοι πιστεύαν ότι η Μαρινέλα θα ήταν εκεί να πει το τελευταίο αντίο στον Τόλι Βοσκόπουλο. Ήταν πραγματικά η απουσία η οποία δεν την πίστευε κανένας. Ήταν η πιο παράλογη απουσία, θα μπορούσαμε να πούμε. Όπου σχολιάστηκε. Σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα, γιατί ήταν όλοι σίγουροι ότι η Μαρινέλα θα ήταν εκεί. Και ούτε κάποιο στεφάνι υπήρχε από τη δική της πλευρά. Όχι, τίποτα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε ψήθυρους. Και στεναχώρηγε, έλεγε, μα καλά η Μαρινέλα δεν πήγε. Παντρεμένοι μαζί ήτανε. Έχανε περάσει πάρα πολλά μαζί. Και στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην καλλιτεχνική του πορεία. Και δεν ήταν εκεί. Πάντως δεν υπάρχει κάποια εξήγηση από το περιβάλλον της Μαρινέλας για το λόγο που δεν παρίσταται στην κηδεία στο τελευταίο αντίο για τον Τόλι Βοσκόπουλο. Μια και που μιλάμε για τις πρώην συζύγους, θα πούμε ότι ούτε η. Η Τζούλια Παπαδημητρίου, ούτε η Τζούλια Παπαδημητρίου ήταν εκεί. Που εντάξει, αυτό είναι έτσι και πιο λογικό, θα έλεγε κάποιος. Κοίταξε να δεις. Λογικό είναι. Ποιο είναι το λογικό. Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Ας είχε στα δικαστήρια, ας είχε οτιδήποτε, ήσουν τόσα χρόνια μαζί. Μα είχαμε ακούσει την Τζούλια, την Τζούλια Παπαδημητρίου, η οποία έλεγε ότι την αγαπούσε και τον αγαπούσε. Το θέμα εδώ είναι, εάν υπήρξε απαγόρευση. Μισό λεπτάκι. Αν υπήρχε απαγόρευση από την υπόλοιπη οικογένεια του Τόλι Βοσκόπουλου για να παραστεί η Τζούλια Παπαδημητρίου. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε, όπως έχει συμβεί και σε άλλες, θυμόμαστε, κηδείες διασύμων Ελλήνων, που υπάρχουν έτσι οικογενειακά θέματα, όπου
δεν άφηνε η υπόλοιπη οικογένεια από πρόσωπα του παρελθόντος και πρόσωπα τα οποία είχαν περάσει τη ζωή του εκλειπώντα να παρευρεθούν στην κηδεία. Υπήρχαν απαγορεύσεις οικογενειακοί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πρέπει να δώσει κάποια στιγμή να μας πει η Τζούλια η Παπαδημητρίου. Μπορεί κάποιος να της μετέφερε, μην πας. Είσαι ανεπιθύμητη. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια μαζί. Ας είχαν όλα αυτά τα οποία έγιναν, ανθρώπινα και μόνο, θα πήγες να αφήσει ένα λουλούδι. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης Πάριος δεν ήταν στην κηδεία. Ο Γιάννης ο Πάριος. Ναι. Που είναι τόσο δεμένοι. Ναι, ήταν πολλοί φίλοι, είχαν δουλέψει πολλές σεζόν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο. Πολύ περίεργη η απουσία. Μάλιστα. Που ήταν πολύ καλή φίλη. Ήταν πάρα πολύ καλή φίλη, ναι. Άλλη μια εποσία η οποία σχολιάστηκε αρκετά. Πάμε να δούμε άλλη. Μετά πάμε στην Γλυκερία, η οποία ούτε αυτή βρέθηκε στην κηδεία του Τόλι Βοσκόπουλου. Πολύ έργο κι αυτό. Και θα πει κάποιος και ποιο λόγο η Γλυκερία έπρεπε να ήταν εκεί. Για το λόγο ότι υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο. Που είναι μαζί, ναι. Που είναι μαζί, που τραγουδάνε μαζί. Και θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είχε υποχρέωση και η Γλυκερία να πει το τελευταίο αντίο έστω και εκεί. Έτσι. Ο κάθενας βέβαια, να πούμε, υπάρχει και ο κορονοϊός. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που δημιουργεί καταστάσεις και έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Μπορεί να ήθελε να μείνει σε καραντίνα και επειδή φοβόταν τον κόσμο. Και είναι και δικαιολογημένο αυτό. Εκεί δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μετά πάμε στη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία ούτε αυτή ήταν στην κηδεία. Απλά όμως να πούμε ότι η Χαρούλα Αλεξίου έστειλε στεφάνι. Μάλιστα. Και ίσως όντως στην περίπτωση της κυρίας Αλεξίου να φοβότανε να έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο λόγω του κορονοϊού. Είναι και λογικό κιόλας. Και είναι και λογικό, όμως έχει στείλει στεφάνι. Πάμε παρακάτω να δούμε. Πάμε μετά στον Γιώργο Νταλάρα, ναι. Ο οποίος εάν και μέσα από τα social media είχε αποχαιρετήσει τον Τόλι Βοσκόπουλο, δεν βρέθηκε στην κηδεία, δεν παρέχει στην κηδεία. Μάλιστα. Άλλο πρόσωπο. Μετά πάμε στη Δέσποινα Βανδύ, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και διατηρούσε και άψογες σχέσεις ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ούτε αυτή ήταν στην κηδεία. Είναι στην Κύπρο, να πούμε, η Βανδύ, βέβαια, και φρεσκοχωρισμένη κιόλας. Εντάξει, τώρα το φρεσκοχωρισμένη, ναι. Ναι. Αν λείπει όμως για φρεσκοδιαζευμένη, μάλλον. Για επαγγελματικές υποχρεώσεις, εκεί είναι. Ήταν στην θέμα. Κύπρο, το γνωρίζουμε, βέβαια, ένα εισιτήριο ήταν να πήγαινε έρθει και εκείνη δεν είχε τίποτα. Για πάμε και παρακάτω. Και έχουμε και την Τωρέτα Παπαδημητρίου, ναι. Με την οποία επίσης διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις ο Τόλι Βοσκόπουλος. Είχαν συμπροταγωνιστήσει και μαζί στο Μαριχουάνα Στόπ, όταν είχε ανέβει τώρα στο θέατρο. Στην τελευταία του παράσταση. Ναι. Δεν πήγε η Τωρέτα. Που συμπροταγωνιστούσαν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μεγαλύτερη αίσθηση πάντως έκανε η απόφαση της Μαρινέλλας. Μαρινέλλας να μην, να μην βρεθεί, αλλά ξαναλέμε ότι υπήρχε κόσμος αρκετός, υπάρχει ο κορονοϊός. Εκεί λοιπόν κάποια πράγματα δικαιολογούνται.